Ξεπεράστηκε η αρνητικότητα και ο κόσμος εμβολιάζεται, τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες Ροδόπης, Τρίφωνας Καρούτζος, μιλώντας για τον εμβολιασμό. Αισθάνομαι καταρχήν πάρα πολύ καλά, σαν μέλος αφενός της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, σαν στέλεχος, και σαν μέλος Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, γιατί βλέπετε ο κόσμος πια, αφού ξεπέρασε το πρώτο στάδιο της αρνητικότητας, και δικαιολογημένα γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο και πολύ γρήγορο, ότι βλέπουμε ότι εμβολιάζεται. Εδώ βλέπετε και το δικό μου εμβολιασμό που θα γίνει στις 15 του Μαΐου με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, μονοδοσικό, στο νοσοκομείο της Κομωτινής και της γραμματέως του Σωματείου, της Θέλασης Βογιατζή, πάλι με το Johnson & Johnson. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάναμε έναν αγώνα, πετύχαμε σαν Εθνική Συνομοσπονδία πρώτα απ' όλα να εμβολιαστούν οι δομές, οι κλειστές και ανοιχτές που φιλοξενούσαν άτομα με αναπηρία, το πετύχαμε αυτό. Βλέπουμε με χαρά ότι ο κόσμος πια αρχίζει και πιέζει να εμβολιαστεί ο ίδιος ο κόσμος. Οι αρνητές πια είναι όχι εξαίρεση, απλώς είναι, μάλλον έχουν καταντήσει γραφική στο θέμα του εμβολίου, έτσι. Και τέλος πάντων, ας μην ξεχνάμε ότι είναι και το μοναδικό όπλο αυτή τη στιγμή που διαθέτει η επιστήμη και η παγκόσμια ιατρική κοινότητα για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας που έπληξε εδώ και ένα χρόνο, περίπου 1,5 χρόνο, τον πλανήτη μας. Για την προσβασιμότητα των παραλίων σε άτομα με αναπηρία και την επέκταση του C-TRAC, μίλησε ο κύριος Καρούτζος, που αναφέρθηκε σε όσα αναμένουν οι Δήμοι Κομωτινής και Μαρονίας Απών, ενώ ζήτησε να σέβονται οι πολίτες τις δομές των ατόμων με αναπηρία. Μάλιστα, πριν από λίγο συνομίλαγα με το Δήμαρχο, σε πρώτο επίπεδο θα φτιαχτεί πολύ πιο βελτιωμένο το σημείο του C-TRAC στην περιοχή Φαναρίου. Αυτό πρέπει να το δείτε, θα το δείτε μάλλον, και θα καταλάβετε τι εννοώ πιο βελτιωμένο, έτσι, ώστε να πετύχουμε και τον αποσυχνωτισμό, δηλαδή να μην μαζεύονται όλοι στο μηχάνημα δίπλα. Θα το απλώσουμε έτσι ώστε και τα άτομα με αναπηρία να κάνουν, να απολαμβάνουν τον μπάνιο τους, αλλά και να μην είναι κοντά ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά να είναι όμως σε μέρος σχηρό. Θα στήσουμε, είμαστε σε αναμονή για το εξοπλισμό κάποιων πραγμάτων που έχουμε ζητήσει το Σωματείο από το Δημαρχείο και το Δημαρχείο από το Υπουργείο Ιστορικών. Εάν αυτά τα πράγματα δεν εγκριθούν από το Υπουργείο Ιστορικών και δεν έρθουν, δεν μπορεί και ο Δήμαρχος να τα στήσει. Τι να στήσει? Είναι σε αναμονή ο Δήμαρχος, από ό,τι συζητάγαμε, στο να παραλάβει τον εξοπλισμό. Υπάρχουν τα τροχύλατα, τα χειροκίνητα, αμαξίδια σε κάποιες παραλίες και αυτά θα λειτουργήσουν, δηλαδή οι χειροκίνητα θα χρειαστεί να τα τραβάμε με το χέρι, έτσι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, και αυτά εξυπηρετούν στο θέμα της αναπηρίας. Και πιστεύω, είμαι 99% σίγουρος, ότι θα στηθεί και το σύστημα τυφλών για πρόσβαση στη θάλασσα. Όσον αφορά την περιοχή Μαρόνιας, το ίδιο και εκεί ο Δήμαρχος φαντάζομαι ότι είναι και αυτό στην αναμονή, γιατί ξέρετε και οικονομικά είναι πολύ δύσκολα, αλλά δεν είναι ότι όταν ζητάς, έστω και αν είναι και διαμέσου το ΕΣΠΑ, ότι σου έρχεται την άλλη ώρα ή την άλλη μέρα, μπορεί ας πούμε να μην έρθει καθόλου φέτος το καλοκαίρι ένας νέος πρόστος μηχανισμός. Άρα προς το παρόν και στην περιοχή της Μαρόνιας θα στήσουμε το ήδη υπάρχον σύστημα C-TRAC εκεί που υπήρχε και πέρυσι. Και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και για τις θαλάσσιες περιοχές, έτσι, να βελτιώνουμε πάντα το περιβάλλοντα χώρο, να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων πιο άνετη. Ήδη τα μαγαζιά, τα καταστήματα ανακαινίζονται στο Φανάρι. Και από μια βόλτα που έκανα χτες, μιας και είμαι και εκπρόσωπος από την Εθνική Συνομοσπονδία της Περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιμότητας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτσι. Λοιπόν, και επειδή και πηγαίνω για μπάνιο κάθε μέρα και στο Φανάρι, πέρασα να δω τα μαγαζιά τα καινούργια τι κάνουν. Είδαμε χαρά ότι όλα τα μαγαζιά
που επισκέφτηκα 4 μαγαζιά. Έχουν ξεκινήσει ήδη την ανακαίνιση. Άλλωστε, το επόμενο στάδιο των μαγαζιών είναι η αδειοδότηση. Και η αδειοδότηση που έρχεται από την πολεοδομία και από το υγειονομικό, που σημαίνει ότι εφόσον πια το επιβάλλει σαν νέο μαγαζί να έχει και τουαλέτα αμαία, είναι υποχρεωμένος να έχει τουαλέτα των αμαία, με ό,τι προδιαγραφές αυτές ορίζονται από την πολεοδομία. Άρα αυτό το κομμάτι θα το κρίνει το υγειονομικό και η πολεοδομία κατά πόσο είναι σωστό. Αλλά βλέπω όμως, είδα όμως με χαρά, διαπίστωσα ότι το αναπηρικό κίνημα πιέζει σιγά σιγά αυτή η πολιτεία, αυτό το κράτος, η Ευρώπη, ο κόσμος, να γίνεται προσβάσιμος, να γίνεται η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία, γιατί αυτό είναι το σωστό. Έτσι, δεν θέλω να επανέλθω στο μισαναπηρισμό και θα σας πω τι εννοώ. Δηλαδή στο μισό της αναπήρους, γιατί δεν μου αρέσει η αισθητική εικόνα. Νομίζω ότι αυτά είναι λίγο ξεπερασμένα πια. Ή αν δεν είναι ξεπερασμένα, θα παρακαλούσα τους λίγους πολίτες που έχουν στο μυαλό τους ότι μπορούν να χαρακτηρίζουν έναν άτομο ανάλογα με την εξωτερική του εμφάνιση, αν έχει σπαστικότητα ή αν είναι ακροτηριασμένος ή αν τους προκαλεί άσχημη αίσθηση. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα αφήσουμε λίγο πίσω, να τα ξεπεράσουμε, γιατί η κοινωνία μας πηγαίνει μπροστά. Όσο για το σήμα το οποίο έδειχνε πού ακριβώς βρίσκεται το Σίτρακ στο φανάρι, πιστεύω ότι το λάβατε κι εσείς σαν μέσο ενημέρωσης, έτσι την κοινοποίηση. Σας είπα τι θέλει να πηγαίνω κάθε μέρα για μπάνιο, δυστυχώς. Και θέλω, ήθελα, έπεσε στο μάτι μου. Νομίζω ότι καλά θα κάνει αυτός που το έκανε να το ξανασκεφτεί.